Σωστά. Λοιπόν, φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους αγαπητούς φίλους που μείνανε μέχρι αυτή την ώρα. Ειλικρινά, είναι συγκινητικό και θα κλείσουμε, σε χαιρετώ εσένα Θεόδωρε, και θα κλείσουμε με τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Θανάση Χούπη για το τι ιδέων γενέστε, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και στο τέλος, μετά από την τοποθέτηση του κυρίου Χούπη, θα μπει το βίντεο που ανέβασε σήμερα, το podcast, το ΓΕΘΑ, με τους λόγους του Κολοκοτρώνη που εψύχωναν τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου να είναι και ο Ευαγγελισμός της Πατρίδος για άλλη μια φορά. Σας χαιρετώ. Γεια σου, Θόδωρε. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Ναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αναλύσαμε διεξοδικά το τι συνέβη εκείνες τις ημέρες στην Επανάσταση και τελικά το ερώτημα που μένει, τι μέλη γενέστε, τι ιδέων γενέστε. Υπάρχει ανάγκη για κάτι διαφορετικό. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ο αγαπητός και γνωστός σε όλους δημοσιογράφος, παύλα συγγραφέας, κύριος Θανάσης Χούπης. Χαίρετε κύριε Χούπη, χρόνια πολλά για αύριο. Χρόνια πολλά, τους θερμούς μου χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες μου για την συνεισφορά και τη ταπεινότητά μου στην συγκεκριμένη προσπάθεια. Το ξέρετε ότι μας θυμάται και δεν γινόταν διαφορετικά αν δεν κλείναμε μαζί σας. Η τιμή είναι δική μου. Τι ιδέα γενέστε, κύριε Χούπη. Λοιπόν, έχοντας το προνόμιο η καταληκτική συνεισφορά σε τούτη τη συλλογική κατάθεση μνήμης και οραματισμού για το μέλλον του ελληνισμού να είναι η δική μου, είμαι υποχρεωμένος να μην αναφερθώ σε αυτήν καθ' αυτή την εθνεγερσία, όντας σίγουρος ότι οι προλαλήσαντες κάλυψαν τη σημασία της πολύπλευρα και κάλυψαν και τη διαδρομή του ελληνισμού από τότε μέχρι σήμερα. Αισθάνομαι όμως την υποχρέωση να σας μεταφέρω αρχικά, πρώτα απ' όλα, τον χαιρετισμό της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων της Μαριούπολης, που πριν από λίγο μου έστειλε το μήνυμα του ξεριζωμένου Έλληνα, αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την γενέθλια γη. Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους, σας καλώ να αναλογιστούμε τι βίωσε ο ελληνισμός, τι εξακολουθεί να βιώνει στις μέρες μας, σε μια πανάρχια κοιτίδα του. Και ύστερα να αναρωτηθούμε όλοι μαζί τη στάση μας πολιτείας και πολιτών τη στιγμή που σφαγιάζονται δεκάδες χιλιάδες αδελφοί μας στα παράλια της Αζωφικής, κάτοικοι τούτου του τόπου από τον 7ο π.Χ. αιώνα διαχρονικά. Είναι αυτό που μας δίνει ή μας στερεί το δικαίωμα στις ανέξοδες πατριωτικές κορώνες για το 1821. Όσα υφιστάμεθα από τα 1974 μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου, ως ελληνισμός στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μας δίνουν το δικαίωμα να αναφερόμαστε στον Κολοκοτρώνη, στον Καραϊσκάκη, στον Νικηταρά, στον Μπότσαρη, στον Ανδρούτσο, στον Εμμανουήλ Παπά, στη Θρακιώτισσα, Δόμνα Βυσβίζη, στη Μπουμπουλίνα, στη Μαντώ Μαυρογένους, στους χιλιάδες ηρωομάρτυρες του αγώνα. Μας δίνουν το δικαίωμα από τη στιγμή που ξεχάσαμε ότι οι μοναδικοί συνεχιστές τους, οι αγωνιστές του 55-59, βγήκαν από τα βιβλία της ιστορίας στην Κύπρο χάρη αυτού που ονομάστηκε νόμος Ακιτζή. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι μου, είμαστε θλιβεροί σκυταλοδρόμοι μιας παρακμιακής πορείας. Τούτη την ώρα ανάξει να αναφερόμαστε σε όσα θεμελιακά οραματίστηκαν οι αγωνιστές, οι δάσκαλοι του γένους, οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι ήρωες της περίοδου 1821-1830. Είμαστε διάδοχοι όσων βολεύτηκαν με την κατάσταση που διαμόρφωσε η σφαίρα που έκοψε το νήμα της ζωής του μόνου πραγματικού εθνάρχη του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού, του Ιωάννη Καποδίστρια. Πολίτες μιας κληρονομικής δημοκρατίας που βουλιάζει
στο βούρκο της βαθιάς εθνικής, θρησκευτικής και οικονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που μας επιβλήθηκε και που εμείς δεν κάναμε το παραμικρό για να την αντιπαλέψουμε. Και είμαστε σήμερα 201 χρόνια από την Εθνεγερσία και 100 χρόνια από την ισοπαίδωση της Σμύρνης και των άλλων κοιτίδων του ελληνισμού, της Ιωνίας, του Πόντου, στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι για τον τόπο και τον ελληνισμό. Το δίλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ξεκάθαρο. Θα ακούσουμε τη φωνή του Κολοκοτρώνη, του Σολομού, του Κάλβου ή θα επιλέξουμε τη σιωπηρή αποδοχή όσων ελάβνονται από το κήρυγμα του ηγησία του Πισιθάνατου, μιας ιστορικής μορφής της Αλεξανδρινής αρχαιότητας που παρωθούσε τους πιστούς του αν θέλουν να λυτρωθούν, να γίνουν αυτόχειρες. Το ρολόι έχει δείξει τη 12η. Αν δεν υπάρξει ένας πανεθνικός ξεσηκωμός, αν δεν απαιτήσουμε να μπει τέλος στην κατηφόρα όπου τρέχουμε με ελιγκιώδη ταχύτητα, ένα έθνος χρεοκοπημένο, τεχνητά καταχρεωμένο, δημογραφικά συρρυκνούμενο, πνευματικά υποσιτισμένο, σε χώρες που μεταβάλλονται σταδιακά σε αποθήκες ψυχών από τους γείτονες, σύγχρονους δουλεμπορούς των μεταναστευτικών ροών, χώρες που διώχνουν τα καλύτερα μυαλά τους στα ξένα, δεν δικαιούμαστε να κάνουμε όνειρα για το μέλλον. Δεν δικαιούμαστε να αναφερόμαστε στους ένδοξους προγόνους μας που αποτείναξαν ζυγό δουλείας 4 αιώνων. Ήδη ο κάθε ηγησίας που δεν δίστασε στο παρελθόν να ισχυριστεί ακόμη και ότι είμαστε παιδιά των Οθωμανών, όλοι αυτοί οι πλασιέ του νεοκυπρισμού και του κάθε μορφής εθνομηδενισμού είναι η εκλεκτή μας σε ύπατα αξιώματα των χωρών μας, σε Ελλάδα και Κύπρο, σε βουλές, σε ευρωβουλές και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ας κοιταχτούμε λοιπόν στον καθρέφτη και ας αποφασίσουμε με τον Κολοκοτρώνη ή με τον ηγησία τον Πισιθάνατο, διότι οι καιροί ούμενετοι. Μας προσγειώσατε απότομα, αλλά είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε τελικά, ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι να φέρουμε το όνομα των προγόνων μας. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Και ειδικά μετά από όσα συμβαίνουν από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά, στον ελληνισμό πρωτίστως, έτσι, και στη συνέχεια στην Ευρώπη και στον κόσμο, είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε απέναντι σε αυτό το δίλημα και να αποφασίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι στενάχωρο ότι αντί η τελευταία μας σκέψη το βράδυ και η πρώτη μας το πρωί να είναι ο ελληνισμός της Ανατολικής Ουκρανίας, εμείς διχαζόμαστε και πάλι, ενώ το κετός της ιστορίας, χρησιμοποιώ μια δικιά σας έκφραση που την ακούω κάθε μεσημέρι στην εκπομπή σας, σχεδόν, το κετός της ιστορίας έρχεται. Ακριβώς. Και είναι πολύ λυπηρό να παρουσιάζουμε από τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας τον πόλεμο στην Ουκρανία σαν να πρόκειται για κάτι που δεν μας αγγίζει. Δεν μιλάμε για 500, δεν μιλάμε για 1000, ούτε για 10.000 Έλληνες. Γύρω από τη Μαριούπολη κατοικούν 120.000 Έλληνες. Με συνείδηση καταγωγής, με γνώση της ελληνικής γλώσσας, την οποία, της νέας ελληνικής γλώσσας, την οποία έμαθαν με στερήσεις, με αγώνα, με προσπάθεια, χωρίς σημαντική βοήθεια από το Μητροπολιτικό Κέντρο, αλλά με πολύ σημαντική βοήθεια από τον ελληνισμό της Διασποράς, και όλους αυτούς να τους αντιμετωπίζουμε σαν να συμβαίνει κάποιος πόλεμος στην Μποτσουάνα ή δεν ξέρω σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη και σαν να μην κατοικούν εκεί αδέλφια μας στην τελευταία μεγάλη κοιτίδα του ελληνισμού, αν εξαιρέσουμε αυτές που χάσαμε πριν από 100 χρόνια στην Ιωνία και στον Πόντο, η Μαριούπολη ήταν και είναι ακόμα, γιατί είναι εκεί οι Έλληνες, οι περισσότεροι, και ελπίζω να είναι μέχρι το τέλος, η Μαριούπολη ήταν η τελευταία μεγάλη κοιτίδα του ελληνισμού.
και βλέπουμε ότι παρακολουθούμε όλη αυτή την κατάσταση, παίρνουμε θέσεις χωρίς να αναφερόμαστε στους συγκεκριμένους. Και αυτό πραγματικά αποτυπώνει την κατάσταση, την πνευματική, την ψυχική, τη γενικότερη διανοητική στην οποία κατάντησε ο ελληνισμός 201 χρόνια μετά την εξέγερση του 1821. Να τους μεταφέρετε τις ευχές μας και να ξέρουν ότι τους έχουμε στις προσευχές μας. Και εμείς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμώς. Χρόνια πολλά για αύριο. Podcast του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Επιμέλεια παρουσίαση, Γραφείο Τύπου ΓΕΘΑ. Λόγια εμψύχωσης από τον αρχιστράτηγο του αγώνα. Στην απαγγελία των ιστορικών κειμένων, ο ηθοποιός Γιάννης Μπέζος. Διήγηση συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836. Γεννήθηκα στα 1770. Απριλίου 3, την Δευτέραν της Λαμπρής. Γεννήθηκα εις ένα βουνό, εις ένα δέντρον από κάτω, εις την παλαιάν Μεσσηνίαν, ονομαζόμενον Ραμαβούνη. Ο πατέρας μου ήταν αρχηγός των αρματολών εις την Κόρινθον. Κάθεται εκεί 4 χρόνους. Αναχωρεί από την Κόρινθον δια τη Μάνιν. Έβγαινε από τη Μάνιν και εκυνηγούσε τους Τούρκους. Έτσι ξεκινάει τα απομνημονεύματά του ο αρχιστράτηγος της Εθνογερσίας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο θρυλικός γέρος του Μοριά. Και όταν κάποτε τον ρώτησαν ποιο είναι το επάγγελμά του, εκείνος απάντησε. Στρατιωτικός. Κρατάω 49 χρόνους στο χέρι τον τουφέκι και πολεμώ για την πατρίδα. Πείνασα. Θύψασα. Δεν κοιμήθηκα μια ζωή. Είδα τους συγγενείς μου να πεθαίνουν, τα αδέρφια μου να τυραννιούνται και τα παιδιά μου να ξεψυχάνε μπροστά μου. Μα δεν δίλιασα. Πίστευα πως ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για τη λευτεριά μας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω. Στρατιωτικός δήλωνε ταπεινά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όχι όμως ένας απλός στρατιωτικός. Ήταν ο ορισμός του στρατιωτικού ηγέτη. Ήταν αυτό που λέμε αρχηγός με όλη τη σημασία της λέξεως. Ήταν ένας στρατηγικός ηγέτης με γνώσεις και ικανότητες να σχεδιάσει, να οργανώσει, να ηγηθεί και εν τέλει να κερδίσει τον αγώνα. Ευφυής, διορατικός, επινοητικός σε στρατηγήματα, όπως αποκαλούσε τις ιδιοφυείς τακτικές που συνελάμβανε στο μυαλό του. Πραγματικός πολεμάνθρωπος, όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Γάλλος αξιωματικός Jean de Villeneuve. Κυρίως όμως στρατιωτικός ηγέτης, που στις πιο σκοτεινές, στις πιο δύσκολες, στις πιο κρίσιμες στιγμές, εκεί που όλα δείχναν ότι η μάχη ή ο αγώνας στο σύνολό του είχε χαθεί, εκεί που η απελπισία σκέπαζε τις ψυχές των υπόλοιπων Ελλήνων, έβγαινε μπροστά και τους εμψύχωνε, μεταγγίζοντας σε αυτούς θάρρος από το περίσσιο δικό του. Ο γέρος του Μοριά υπήρξε πράγματι ο εμψυχωτής, η ζωντανή και ακαταγόνιστη ψυχή της ελληνικής επανάστασης. Με τη βροντερή του φωνή και το αγέροχο ύφος που κατάφερνε να ανυψώνει το ηθικό των υπόλοιπων αγωνιστών, να τους βγάζει από την κατήφια και να τους πεισμώνει για την τελική νίκη. Το πόση μεγάλη σημασία έδινε ο ίδιος στο ζήτημα της εμψύχωσης των συμπατριωτών του, το δείχνει η προσευχή που έκανε στην αρχή του αγώνα προς την Παναγία. Ήταν μία εκκλησιά εις των δρόμων, η Παναγιά στο Χρυσοβίτζι.
το καθησιό μου ή τον που έκλεγα την Ελλάδα. Παναγία μου, βοήθησε και τούτην τη φορά τους Έλληνας να εμψυχωθούν. Στο Βαλτέτσι, την πιο κρίσιμη ώρα της μεγάλης μάχης, μόλις είδε ότι οι Τούρκοι είχαν δημιουργήσει ασφυκτικό κλοιό γύρω από τις δυνάμεις του πλαρχηγού Μητροπέτροβα, ανέβηκε σε μια ράχη που σήμερα λέγεται «Του Κολοκοτρώνη το βουνό». Από εκεί, σχηματίζοντας χωνή με τα χέρια του, βροντοφώναξε με την άγρια φωνή του. «Παρμπαμήτρο, ήρθε ο Κολοκοτρώνης με 10.000. Έρχεται και ο Πετρόμπης με όλους τους μανιάτες. Βαστάτε!» Μόλις άκουσαν τη φωνή του οι περικυκλωμένοι Έλληνες, αμέσως ανέβηκε το ηθικό του στα ύψη. Έριξαν μάλιστα όλοι μαζί μια μπαταριά από τη χαρά τους. Και στη συνέχεια όμως της ίδιας μάχης, που κράτησε 23 ολόκληρες ώρες, όταν είδε ότι οι άντρες του οπλαρχηγού Ρουμπί δεν θα κρατούσαν ακόμα για πολύ, τους έδωσε με ενθουσιώδη τρόπο από μακριά το παράγγελμα να πραγματοποιήσουν έφοδο. «Οι Τούρκοι θα φύγουν αν ρηχθείτε απάνω τους», ευούησε ο τόπος από τις φωνές του Κολοκοτρώνη. Και το όντι, οι Τούρκοι όπου φύγει φύγει, παρατώντας και τα συγκύρια τους και τα τσαντήρια τους, τρέχανε για να σωθούν. Στη μάχη του Σαραβαλίου της Πάτρας, οι Τούρκοι επιτέθηκαν ευνηδιαστικά και καθώς διέθεταν αριθμητική ανωτερότητα και υπεροχή στον οπλισμό, άρχισαν να κυριαρχούν σχεδόν καθολικά στο πεδίο της μάχης. Η ώρα του Κολοκοτρώνη είχε έρθει και πάλι. Φτάνοντας στο σημείο της μάχης, άρχισε αμέσως το έργο της ανασύνταξης των σκορπισμένων στρατιωτών. «Εμένα με γνωρίζετε? Εγώ είμαι ο Κολοκοτρώνης. Ακολουθάτε με και έχει ο Θεός. Μη φοβάστε. Εγώ δεν σας αφήνω να χαθείτε. Σας στέλνω βοήθειαν». Αυτά τους φώναζε, διαβεβαιώνοντάς τους, έστω αναλυθώς, ότι θα έρχονταν ενισχύσεις. Ενώ απευθυνόμενος προς εκείνους που ήταν ανεβασμένοι πάνω στο βουνό, κράβγαζε προς το μέρος τους. «Κάτω Έλληνες! Κάτω! Εδώ είναι ο Κολοκοτρώνης!» «Το όνομα του Κολοκοτρώνη ή το πύργος δυνάμεος», έγραψε για εκείνη την κρίσιμη στιγμή ο Τρικούπης στα απομνημονεύματά του. Και πράγματι, το ηθικό των Ελληνών αναπτερώνεται, ανασυντάσσονται και συνεχίζουν με πάθος τον αγώνα, που μέχρι πριν από λίγο έμοιαζε χαμένος. Σε κάποια στιγμή πάλι που η μάχη διασπάται σε δύο μέτωπα, τα οποία δεν είχαν οπτική επαφή μεταξύ τους, ο Κολοκοτρώνης συλλαμβάνει το εξής στρατήγημα. Ανεβαίνει σε ένα ύψωμα που έβλεπε και προς τις δύο πλευρές και από εκεί αρχίζει να χτυπά δυνατά τα χέρια του και να κραυγάζει με την άγρια φωνή του. «Ετσάκισαν οι Τούρκοι! Ετσάκισαν! Πάρτε τους Έλληνες! Πάρτε τους!» Αυτό που φώναξε δεν ήταν αλήθεια. Δεν είχαν τσακίσει οι Τούρκοι. Το τι επακολούθησε όμως, το περιγράφει γλαφυρά ο Τρικούπης. «Οι Τούρκοι δεν ετσάκησαν, αλλά οι πολεμούντες προς το εν μέρος δεν έβλεπαν τι έγινε το προς το άλλο. Δια τούτο επίστευσαν και Τούρκοι και Έλληνες την φωνήν τη λέγουσαν πως οι Τούρκοι ετσάκησαν, νομίζοντες οι του ενός μέρους ότι το όντι ετσάκησαν οι του άλλου. Ώστε επαλήθευσαν με το λίγον όσα μη αληθώς είπεν ο Κολοκοτρώνης καταρχάς. Και πανταχώθεν μεν εφόρμησαν οι Έλληνες, πανταχώθεν δε ετράπησαν οι Τούρκοι εις φυγήν, καταδιωκόμενοι μέχρι της πόλεως». Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που ο Κολοκοτρώνης απευθυνόταν στους συμπατριώτες του, τους αποκαλούσε «Έλληνες». Τους αποκαλούσε Έλληνες, γιατί ήθελε να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν την καταγωγή τους, την ιστορία τους και την υψηλή αποστολή που είχαν αναλάβει, η οποία αφορούσε τη διάσωση και
και απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Αμέτρητες οι φορές που εμψύχωσε τους συμπολεμιστές του, μεταβάλλοντας άρδιν το ηθικό τους. «Η νίκη, παιδιά, είναι δική μας!» φώναζε στο δρόμο για το Βαλτέτσι. «Εγώ εγκαρδίωσα με λόγους τους Μανιάτες!» Θυμάται πριν τη σύγκρουση με τον Ιμπραήμ, ενώ για τη μάχη των Μήλων διηγείται. «Στις 20 του Ιουλίου, την ημέρα του Αγίου Ηλία, έκραξα τα στρατεύματα εις τους Μήλους τους Αργίτικους και τους ομίλησα 2 ώρες και τους είπα να πολεμήσουμε, να βγάλουμε τους κλεισμένους. Οι Τούρκοι είναι όλοι σαβούρα». Μια άλλη φορά πάλι που οι στρατιώτες του λιποψύχησαν στο άκουσμα ότι πλησίαζαν 60.000 Τούρκοι για να τους εμψυχώσει, άρχισε να τραγουδάει ατάραχος. «Οι στρατιώτες όπου είχα μαζί, όσαν ήκουσαν αυτά στις ειδήσεις, εδηλίασαν. Και για να τους ενθαρρύνω, άρχισα και τραγούδαγα. Τους είπα, έχουμε καμία δύναμη να τραβηχτούμε και εμείς και οι Τούρκοι να σκλαβώσουν τον κόσμο. Και έτσι τους κράτησα». Σε ένα άλλο σημείο των απομνημονευμάτων του, διηγείται. «Πηγαινάμενος εις τους Μήλους τους Αργίτικους, ήβρα όλους στρατιώτες λυπημένους από τον πόλεμο της άλλης μέρας που εχάθηκαν στρατιώτες. Δεν έλειψα να τους ομιλήσω και να τους ενθαρρύνω ότι αν οι Τούρκοι σκότωσαν 150, εμείς εσκοτώσαμε χιλιάδες. Και να εκδικηθούμε. Και άλλα πολλά τους είπα και εμψυχώθηκαν». Όσο καλά ήξερε όμως να εμψυχώνει τους Έλληνες, τόσο καλά ήξερε και να τους φοβερίζει, εφόσον το απαιτούσε το καλό του αγώνα. «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Φωτιά στα σπίτια και τσεκούρι στην περιουσία και το λαιμό εκείνων που κάνουν τα χατήρια των Τούρκων. Με το σύνθημα «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», ο Κολοκοτρώνης έγινε ο φόβος και ο τρόμος όσων είχαν προσκυνήσει ή σκέφτονταν να προσκυνήσουν τον Ιμπραήμ, πετυχαίνοντας έστω με αυτόν τον σκληρό τρόπο να κρατήσει τη δάδα της Επανάστασης αναμένη. Και όταν έφτασε το θλιβερό μαντάτο της πτώσης του Μεσολογγίου στην Εθνοσυνέλευση, και πάλι βγήκε μπροστά ο Κολοκοτρώνης για να τους εμψυχώσει. «Μας ήλθε είδησης Μεγάλη Τετάρτη στο Δειλινό, που είχε πάψει η συνέλευση και ήμεθα εις κάτι ίσκιους. Μας ήλθε η είδηση ότι το Μισολόγγι εχάθη». «Έτσι εβάλαμεν τα μαύρα όλοι. Μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλά εμέτραε καθένας με το νου του τον αφανισμό μας». «Βλέποντας εγώ τη σιωπήν, εσηκώθηκα εις το πόδι και τους ομίλησα λόγια για να εμψυχωθούν. Τους είπα, το Μισολόγγι χάθη εν δόξος και θα μείνει αιώνας αιώνων η Ανδρία. Εάν βάλομεν τα μαύρα και οκνεύσομεν, θα πάρομεν το ανάθεμα και θα πάρομεν το αμάρτημα των αδυνάτων όλων». Αλλά όταν διώχθηκε άδικα, μόλις τον αποφυλάκησαν, λησμόνησε τη μεγάλη αδικία που υπέστη και τους κάλεσε όλους σε ενότητα για το καλό του αγώνα. «Πριν βγω στη στεριά, έριξα στη θάλασσα όλα τα περασμένα. Κάνετε κι εσείς το ίδιο και βοηθήστε να διώξουμε τον καινούριο εχθρό από τον τόπο μας». Αυτός ήταν ο αρχιστράτηγος. Έκοβε μικρά κομμάτια από τη γενναία καρδιά του και τα μοίραζε στους Έλληνες αγωνιστές για να τους εμψυχώσει, ώστε να μην δηλιάσουν. Τέτοια ήταν η ψυχή του γέρου του Μωριά, ώστε ενώ ο ίδιος ήταν 55 χρονών και ο Ιμπραήμ μόλις 36, δεν δίστασε να τον προκαλέσει σε προσωπική μονομαχία. «
Αν θέλει, ας έλθει και να μονομαχήσομεν οι δύο. Αυτός δεν με αποκρίθηκε. Και αν ήθελε το δεχτεί, το έκαμνα με όλη την καρδιά. Διότι έλεγα, αν χανόμουν, ας πήγαινα. Αν τον χαλούσα, εγλίτωνα το έθνος μου. Και αυτό όμως ακόμα για ψυχολογικούς λόγους το έκανε. Ήθελε να παρουσιάσει τον Ιμπραήμ σαν δειλό που δεν αποδέχτηκε την πρόσκλησή του για προσωπική μονομαχία και να ανυψώσει έτσι το ηθικό και το φρόνημα των Ελλήνων που σε αντίθεση με τους Οθωμανούς είχαν έναν τόσο γενναίο πολεμιστή για αρχηγό τους. Ο πόλεμος τελείωσε. Η Ελλάδα ελευθερώθηκε. Όμως ο αρχιστράτηγος συνέχισε με τα λόγια του να εμπνέει. Από το βήμα της πνίκας, ταπεινός και απλός και απέριτος, απευθυνόμενος προς τους γυμνασιόπαιδες, τους εμψύχωσε να πορευτούν στο δρόμο της παιδείας, ώστε να στολίσουν με τα έργα τους τον τόπο που οι αγωνιστές απελευθέρωσαν με το αίμα τους. Παιδιά μου, να δοθείτε εις τα σπουδά σας, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, να ακούετε τα συμβουλά των διδασκάλων και γεροντοτέρων. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος. Και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος. Και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Εμάς μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλιο της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία και την φρόνημον ελευθερία. Αυτός ήταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, απόγονοι του οποίου είναι όλοι οι νεότεροι Έλληνες στρατιωτικοί. Όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που, έχοντας συνέστηση της βαριάς παρακαταθήκης του, προασπίζονται σήμερα την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αυτός ήταν ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης. Ο θρυλικός γέρος του Μοριά. Ας είναι η δόξα και η μνήμη του αιώνια. Και εμείς να θυμόμαστε τα λόγια του. Το γένος μας και άλλες φορές σταυρώθηκε, αλλά ειδού, ζώμεν.